Ήρθε η ώρα να πάμε σε αυτήν την συζήτηση, παύλα συνέντευξη που σας είχαμε προαναγγείλει και από προχθές, που αφορά κυρίως το παρελθόν, με τις βουτιές στο παρελθόν που κάνουμε κάποιες φορές στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω κάπως. Και νιώθω κάπως, πάνω απ' όλα νιώθω όμορφα, αλλά είναι η πρώτη φορά που μιλάω μαζί του στον αέρα. Και μιλάω μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ο πρώτος τερματοφύλακας που θυμάμαι εγώ εν ζωή, στα 7 μου και στα 8 μου χρόνια, στα 6 μου βέβαια με πήγε ο πατέρας μου γερός να είναι στο Καφτατζόγλιο, σε ένα Ηρακλής Εθνικός 2-1. Και είναι ο πρώτος τερματοφύλακας που είδα ποτέ στη ζωή μου να παίζει με τη φανέλα του Ηρακλή. Έχει κάνει πολλά, έχει γράψει τη δική του ιστορία και τον τίτλο του Βαλκανικού Κυπέλου. Μας έκανε βέβαια και κλαίγαμε εκείνο το βράδυ του 1987, αλλά δεν θέλω να το πολύ θυμάμαι, σε εκείνο τον τελικό με τον Όφη. Όπως και να έχει, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον μετά από όλα αυτά τα χρόνια που τον ζήσαμε και πιο πρόσφατα, γιατί είχε έρθει και στο τεχνικό επιτελείο του Ηρακλή. Να μην τα πολυλογώ. Καλησπέρα, Μπλάνκο Γεωργίεφ. Ναι, καλησπέρα σας. Τι κάνεις? Καλά είμαστε, στο σπίτι σας περιμένω έτσι λίγο να τα πούμε από κοντά. Τα λέμε, αυτό το από κοντά μου αρέσει, γιατί όντως νιώθω ότι είμαστε κοντά αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Και ο κόσμος που μας ακούει. Okay. Σε χάσαμε, έχουμε πολύ καιρό να σε δούμε. Η αλήθεια είναι ότι... Έχω καιρός που δεν έχω έρθει στην Ελλάδα, όμως μάλλον... Σε λίγο καιρό θα είμαι και στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζεσαι να μας έρθεις? Σίγουρα, στο Μάιο τουλάχιστον θα έρθω σίγουρα. Επειδή τώρα έχω κάτι δουλειές εδώ με το ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να έρθω. Είσαι σε ομάδα εκεί στα Σκόπια, σε ομάδα πρωταθλήματος, προπονητής τερματοφυλάκων? Ναι, σε μια ομάδα αλφα κατηγορία, mm-hmm. που είναι καλή σταθερή ομάδα και... Δουλεύουμε, κάνουμε ακόμα προπόνηση και έτσι. Τι χρώματα φοράνε αυτοί, έχουν μπλε άσπρο? Όχι, ε. Όχι. Εντάξει, να την κόκκινη, αλλάξουμε. Κόκκινη, να την αλλάξουμε. Ναι, σίγουρα, ναι. Ναι, ναι. Πόσα χρόνια έχει που ήσουν εδώ με τον Ντοιτσινόφσκι? Πέρασαν αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια, το ήταν το 97. Όμως πέρασαν πολλά χρόνια, mm-hmm. και κάτι, δεν πήγαμε καλά αυτή τότε, όμως δεν πέρασε. Είναι από τότε, καλά. Αλήθεια, υπήρξε ποτέ περίπτωση ή κάποια πρόταση ή με κάποια διοίκηση, με κάποιο προπονητή τότε να έρθεις κοντά ώστε να ξανααναλάβεις κάποιο πόστο στον Ηρακλή ή δεν ξανά ήρθε ποτέ κάτι τέτοιο σε σένα? Όχι, μετά από αυτό εγώ νομίζω ότι τότε δεν κάναμε καλή δουλειά, δηλαδή απαιτήξαμε και ναι. Ήθελα λίγο να ηρεμήσω και να είμαι στην πατρίδα μου εκεί, να δουλεύω έτσι και έτσι έμεινε. Η αγάπη σου, Μπλάνκο Γεωργίεφ, για τον Ηρακλή, εγώ ευτυχώς είμαστε και φίλοι στο Facebook και πλέον η τεχνολογία μας βοηθάει, το βλέπω σχεδόν καθημερινά να μην έχει σταματήσει και σχόλια που έχεις κάνει κατά καιρούς και με φίλους του Ηρακλή, με οπαδούς του Ηρακλή που βρίσκεσαι. Πρόσφατα βλέπω έχουν βγει και φανέλες, έχουν βγει και μαξιλάρια για σένα και νομίζω οι συναντήσεις που είχες ήταν πολύ ωραίες, έτσι? Ναι, ναι, και γι' αυτό ήθελα να το ευχαριστήσω τον μεγάλο από το Ηρακλή, τον Άκη Δημητριάδης, mm-hmm. που μου έκανε μια πολύ μεγάλη έκπληξη ναι. που ήρθε εδώ στα Σκόπια να με δει από κοντά. Δηλαδή, ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όλα αυτά τα χρόνια, τι είναι αυτό που σε κρατάει και δεν έχεις, όχι μόνο δεν έχεις ξεχάσει τον Ηρακλή, αλλά εξακολουθείς και τον αγαπάς, ξέρω ότι ασχολείσαι, ενημερώνεσαι για την ομάδα όσο μπορείς, και... έτσι. Εγώ τον έχω πει πολλές φορές, δηλαδή εγώ έπαιξα στη ζωή μου στις 4 ομάδες, δηλαδή σε όλη την καριέρα μου. Ο Ηρακλής τον μένω στην πρώτη θέση επειδή εγώ το καλύτερο ποδόσφαιρο που έπαιξα και ομάδα που έχω αγαπήσει τόσο είναι ο Ηρακλής. Εγώ έπαιξα και στη Βαρδάρ. Βαρδάρ στα Σκόπια εδώ είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Όμως εγώ ο Ηρακλής είναι στην πρώτη θέση από... στην καρδιά μου από αυτές τις 4 ομάδες που έχω πέσει. Δηλαδή ο Ηρακλής δεν τον αλλάζω καμιά μία άλλη ομάδα. Αν ρωτήσω γιατί, τι θα μου πεις? Γιατί ο Ηρακλής είναι μέσα στην καρδιά σου τόσο πολύ? Κοίταξε, επειδή ο κόσμος τότε με αγαπούσε πολύ και εγώ έπαιξα δηλαδή πολύ ελεύθερα, δηλαδή έπαιξα και είδα τόσο
κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο και το γήπεδο ήταν συνέχεια γεμάτο, δηλαδή και μέσα είχαμε παιχταράδες, σαν τον Χατζη Πανηγύρη Παπαϊωάννου, Κοφίδης, ξέρω εγώ, Αναστασιάδη. Δηλαδή γι' αυτό πολύ με τρεβούσε ο Ηρακλής. Και μακάρι να μπορούσες να πετύχεις και άλλα πράγματα. Είχες πανηγυρίσει το Βαλκανικό το 85 με την Άργη Σπιτέστη. Το 87 δεν θέλω να το θυμάμαι, δεν θέλω καθόλου. Κοίταξε, αυτός πέρασαν τόσα χρόνια, 30 και, όμως αυτό μας καίει πονάει ακόμα. Ναι. Δηλαδή πονάει όπου ακόμα. Και να μιλάμε κάπου, μιλάμε αυτό το παιχνίδι επειδή ήμασταν τόσο κοντά έτσι. Και νομίζω επειδή σαν ομάδα ήμασταν πιο καλοί από τον Όφη, όμως το ποδόσφαιρο γίνεται και αυτά. Συνέχεια ο καλύτερος δεν βγαίνει όπως θέλει. Δηλαδή. Εκείνα τα απέναντι Μπλάνκο πόσα βράδια τα θυμόσουν ή ακόμα τα σκέφτεσαι? Κοίταξε αυτό, ακόμα το σκέφτομαι. Ακόμα και θυμάμαι το πρώτο πέναλτι που μου χτυπήσε ο... Πώς το λέγανε αυτός, έπαιξε στον Παναθηναϊκός, ο Χαρλαμπίδης. Ναι. Και εγώ έπεσα σε δεξιά πλευρά μου ή πέρασε την μπάλα από τη χέρι μου. Μπορούσα να το πιάσω, μπορεί και μετά το παιχνίδι να άλλασε, να γινόταν αλλιώτικα. Όμως αυτό είναι. Έγινε δυστυχώς. Έγινε και ήταν, ναι, μια μεγάλη... Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν πειράζει, αυτό πέρασε τώρα. Από το 85 ποιες είναι οι αναμνήσεις σου, τι θυμάσαι από το Βαλκανικό, το τρόπαιο? Και κοίταξε, αυτό ήταν... Μεγαλατά Σαράι τότε, με Άργη Σπιτέστη, ναι, ήταν μεγάλες ομάδες. Κοίταξε, τα ήθελα αυτό να πω. Δηλαδή τώρα με τον Γκαλατασαράι που παίξαμε μέσα στο Καφτατζόγλου, μάλλον ήταν 5-1, θυμάμαι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Τόσο ήταν το. Ναι. Εκεί χάσαμε 1-0, θυμάμαι. Δηλαδή να παίξεις με έναν Γκαλατασαράι που τώρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κάτι είναι, δηλαδή... Ήθελα να πω, λίγα χρόνια μετά το UEFA πήρε. Πήρε, ναι. Και ήθελα να πω δηλαδή τι δύναμη είχε τότε ο Ηρακλής. Μεγάλη ομάδα είναι. Και τώρα δυστυχώς αυτοί πάνε μπροστά, οι Τούρκοι, ο Γαλατασράι, ο Ηρακλής είναι πολύ κάτω τώρα. Εμείς είμαστε πίσω, δυστυχώς. Πίσω πολύ. Και ναι, να υποθέσω ότι σε στεναχωρεί πάρα πολύ όλο αυτό, έτσι, με τα χρόνια που ο Ηρακλής έχει περάσει όλες αυτές τις πίκρες και ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα και είναι τώρα στη Β' Εθνική και ταλαιπωρείται και είναι στη 10η θέση. Πώς τα σκέφτεσαι όλα στο μυαλό σου? Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω καμιά ομάδα στην Ελλάδα. Όταν βλέπω τώρα Λαμία, Α' Εθνική, Ηρακλής, τρίτη, δεύτερη εθνική παίζει. Τρελαίνεσαι. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να τα σκέφτω και πολύ δύσκολα μου πέφτει. Ναι. Και να τον έχει το καλύτερο ποδοσφαιριστή στο όλο την εποχή, το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Βασίλης Χατζηπανεγής, και η ομάδα του να είναι εκεί που είναι, είναι ντροπή. Δηλαδή τι να πω άλλο. Ξέρεις πολύ καλά ότι τον έχουν αδικήσει τον Ηρακλή. Τρεις φορές τον έχουν ρίξει κατηγορία στα, ναι, ναι, στα χαρτιά. Ναι, ναι, το έχω αυτό. Μόνο με τον Ηρακλή έχει γίνει αυτό. Μόνο. Αυτό είναι μάλλον δυστυχώς κάτι... Γιατί όλο συμβαίνει με τον Ηρακλή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, γιατί τους ενοχλεί μάλλον, Μπλάνκο. Σίγουρα, κοίταξε. Μάλλον, ο Ηρακλής για τον ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κάτι και πρέπει να είναι εκεί που είναι η θέση του. Δηλαδή η Ηρακλής είναι μια μεγάλη ιστορία. Θέλω να πάμε και σε κάτι πολύ δυσάρεστο που έγινε, ναι, πριν από λίγες μέρες. Έχασες έναν πολύ καλό σου φίλο, έναν, ναι, άρρωστο, ναι, ναι, Ηρακλιδέα, τον Μιχάλη τον Μαριόγλου. Ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι ψηλά στον Παράδεισο. Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Και τον είχε ζήσει πολύ κοντά εδώ, έτσι. Κοίταξε, αυτός ήταν πολύ μεγάλος φίλος μου, δηλαδή όταν έκανα γάμο στα παιδιά μου, αυτός ερχόταν με πατέρα του και μάνα του, δηλαδή εδώ στα Σκόπια. Mm-hmm. Και πώς να σε πω, δηλαδή ήμασταν σαν μια οικογένεια, σαν αδερφός μου ήταν, πολύ κοντά, πολύ, πολύ φίλος μου ήταν. Και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, όμως δυστυχώς δεν μπορούσα να έρθω επειδή δεν είχα επαφές με κάποιον άλλο να μου πει πότε θα είναι η κηδεία, το ξέρω εγώ, για να έρθω, δηλαδή εγώ... Αργότερα, ναι, έμαθα και δεν μπορούσα να έρθω. Πες μας δύο λόγια για τον Μιχάλη. Μιχάλης ήταν καλό παιδί, θυμάμαι από τη μεγάλος,
Ηρακλειδέας και από τη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα, την πρώτη μέρα που έφτασα εκεί, στο πάτησα στο γήπεδο, ήρθα από κοντά μου, μου λέει, εγώ είμαι πολύ μεγάλος φίλος του Ηρακλή, σπούδαζα στα Σκόπια, λέει, και θέλω να είμαι φίλος εδώ όσο θα έχεις μείνει στην Ελλάδα, να είμαστε φίλοι. Ναι, εντάξει, λέω, θα είμαστε φίλοι, έτσι, δηλαδή 5 χρόνια πώς ήμουν στην Ελλάδα, κάθε μέρα, κάθε βράδυ ήμασταν μαζί. Πολύ και... καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Και αγάπη του για τον Ηρακλή μεγάλη, έτσι. Άρα, Ηρακλή τον αγαπούσε σαν τρελός. Ένας φίλος του Ηρακλή στέλνει μήνυμα τώρα και μου γράφει «Μπλάνκο, σε αγαπάμε, μην ξυρίσεις το μουστάκι ποτέ». Ναι, εντάξει, οκ. Δεν τα ξυρίζω. Δεν το έχεις κάνει, έτσι, το έχεις κάνει. Όχι, όχι, ακόμα μια φορά τον έχω κάνει όταν ήμουν φαντάρος. Αυτό είναι πριν πολλά χρόνια. Αυτό είναι το σήμα κατά τεθέ, δεν υπάρχει. Είναι έτσι, έτσι, το χαρακτηριστικό σου. Αυτό είναι, ναι, ναι, αυτό είναι. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα. Σε αυτά τα χρόνια που ήσουν στην ομάδα, είπαμε για το Βαλκανικό, είπαμε για αυτό τον τελικό, ναι, που δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Ποια είναι άλλα αυτά που πολλές φορές έτσι σου έρχονται μπλάνκο ξανά στο μυαλό και τα σκέφτεσαι και τα θυμάσαι, ίσως τα συζητάς με φίλους, από αυτά που έζησες εδώ με τον Ηρακλή? Κοίταξε, είχε πολλές στιγμές αυτές, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ όλα, όμως πώς να σε πω, δηλαδή θυμάμαι την παρέα που έκανα με τον Βασίλη που ήμασταν κοντά και κάπου που πιέναμε προετοιμασία, ήμασταν σε ίδιο δωμάτιο, κοιμόμαστε μαζί και κάναμε πλάκες αυτά. Και θυμάμαι, ας πούμε, εγώ πολύ που έπαιξα ένα παιχνίδι όταν ήρθα με τον Παναθηναϊκό στο εκείνο το μικρό γήπεδο. Στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο. Ήταν μετά, ναι, τον έκλεισαν και πήγαν στη ΟΚΑ εκεί που έπαιξε στην Καλογκρέζα. Το ΟΚΑ, ναι. Δηλαδή που σε εμάς τα γήπεδα εδώ στα Σκόπια ήταν, δεν ήταν τόσο κοντά ο κόσμος κοντά στο γήπεδο. Και όταν βγήκα εγώ μέσα στο γήπεδο, λέω, τι είναι αυτό, ρε γαμάτο. Τι είναι αυτό, ρε. Πρώτο μάτς ήταν αυτό. Πρώτο μάτς Παναθηναϊκός Ηρακλής. Πρώτο μάτς, λέω, τι γίνεται, χαμός γίνεται. Αυτό εδώ, λέω, αυτό δηλαδή εμείς είχαμε, εγώ έπαιξα εδώ στα Σκόπια σε 30 κόσμο, ξέρω, όμως εκείνο το παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Δηλαδή, τρέλα ήταν, τρέλα, τρέλα. Και έτσι μου ήρθε, λέω, τώρα εδώ τα πετάνω, άμα τα παίξω καλή μπάλα, και φυσικά έπαιξε ένα καλό μάτς για μένα, που το θυμάμαι πολύ ωραία. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, Ρότσα, Γκαλάκος, τι ήταν αυτοί, δηλαδή, ναι, καλή ομάδα είχε ο Παναθηναϊκός τότε. Εντάξει. Είχε, ο Ηρακλής είχε μπλάνκο όμως. Κοιτάξτε, είχε και ο Μπλάνκο όμως και είχε και τον Βασίλη, τον Παπαγιάννο, τον Κοφίδη, τον Κορφανίδη, όλοι οι παικταράδες. Έχεις με κάποιους από αυτούς επαφή ακόμα? Με τον Ορφανίδη που είπες, με κάποιους άλλους πρώην συμπαίκτες σου να μιλάτε ακόμα? Με τον Λάκη Παπαγιάννο έχω μιλήσει, με τον Βασίλη, ναι, κάπου μιλάω. Και έτσι. Καφτατζόγλου, έχεις πολλά χρόνια με να έρθεις. Με τον Καραΐσκο. Ορίστε. Καφτατζόγλου, έχεις πολλά χρόνια να έρθεις. Πολλά. Δηλαδή από τότε που ήμασταν προπονητές με τον Ντοιτσινόφσκι, από τότε δεν έχω πατήσει. Από τότε. Ήρθε η ώρα, νομίζω. Ήρθε η ώρα. Ήρθε σίγουρα. Σε λίγο θα είμαι εκεί, σίγουρα. Όμως όταν θα έρθω, νομίζω ότι φέτος ο Ηρακλής μας δεν πάει καλά, όμως το χρόνο πιστεύω, ναι, ότι είναι πρέπει λίγο να... δύσκολα να προλάβει. Ναι. Ναι, φέτος, εντάξει, νομίζω ότι φέτος είναι χαμένη η χρονιά, όμως το χρόνο πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξει μια καλή ομάδα με ένα καλή διοίκηση, καλό διοίκηση, και να πάει μπροστά ο Ηρακλής. Ένας φίλος μου λέει να σου πω, να του πεις ότι θέλουμε να χαμογελάει και όχι να είναι σαν στεναχωρημένος. Όχι, δεν είμαι, εντάξει. Όχι, γελάω, εγώ βλέπω σίγουρα φωτογραφίες, χαμογελαστός είσαι. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Κρύβεις το χαμόγελο κάτω από το μουστάκι, Μπλάνκο, γι' αυτό. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εύχομαι και από κοντά να μας έρθεις. Το Μάιο είπες, θα μας έρθεις. Το Μάιο εμείς τότε μάλλον θα είμαστε στο τελικό. Όταν τελειώσει σίγουρα θα έρθει. Επειδή τώρα είμαι τελικό είμαστε.
Βγάλαμε καλό αποτέλεσμα εχθές και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε στο τελικό. Καλή επιτυχία με την ομάδα σου φυσικά, εννοείται. Ευχαριστώ, Να τα καταφέρεις εκεί και να σε δούμε από κοντά. Ναι, όμως θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους οπαδούς του Ηρακλή και όλους τους συμπαίκτες μου που παίξαμε μαζί και όλοι αυτοί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Να είσαι καλά. Φαντάζομαι όταν έρθεις το Μάιο εδώ, όταν τελειώσεις υποχρεώσεις με την ομάδα, θα ήθελες να βρεθείς σε καμιά ταβέρνα, σε κανένα τραπέζι με τους παλιούς συμπαίκτες. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό θα το κάνουμε. Εγώ είπα και στον Άκη, αυτό σίγουρα. Δηλαδή θα κάνουμε μια τραπέζι με όλους τους συμπαίκτες. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πολύ θέλω αυτό να το κάνουμε. Μακάρι, θα είναι ωραίο. Θα είναι πολύ ωραίο. Ωραία, ωραία. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και καλό εγώ, βράδυ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλά, ναι. Να είσαι καλά. Εντάξει, τεράστιος. Μπλάνκο Γεωργίεφ. Τερματάρα.